ως γιατρός γνωρίζω πολύ καλά τη σημασία της άθλησης ανεξάρτητα ηλικίας. Επισκέπτομαι σήμερα το Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας Πλάτων Γρηγόρης σε μια συμβολική κίνηση, μια και αποτελεί την αυαρχίδα των αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού. Τα 4 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αν εξαιρέσει κανείς το Ταρτάν, δεν έχει γίνει καμία άλλη παρέμβαση. Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας. Αλήθειες και ψέματα. Ο κύριος Καβαδάς ισχυρίζεται ότι χρηματοδότησε την κατασκευή του ταρτάν του γηπέδου με 378.000 ευρώ. Η αλήθεια. Το έργο αυτό μαζί με το έργο κατασκευής του γηπέδου του Αγίου Πέτρου μελετήθηκε και εγκρίθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Κώστα Δρακονταρία και με εντεταλμένο σύμβουλο αθλητισμού τον Σπύρο Πολίτη. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος με χρηματοδότηση στις 10 Τετάρτου 2019 από τον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού Πατριώτης Πατριώτης μας Γιώργο Βασιλιάδη με ύψος 600.000 ευρώ, συν ΦΠΑ. Αντί λοιπόν να απολογούνται για την επί 3 χρόνια καθυστέρηση του έργου, τώρα θριαμβολογούν με ξένες πλάτες ως συνήθως. Στέρισαν 3 ολόκληρα χρόνια στους αθλούμενους της Λευκάδας από το έργο αυτό. Οι λόγοι προφανείς, προεκλογική εκμετάλλευση. Το στάδιο αυτό θέλει περαιτέρω αναβάθμιση, με υλοποίηση και άλλων εγκαταστάσεων, όπως πυλώνες φωτισμού, κατασκευή στεγάστρου για τους θεατές. Εγώ και οι συνεργάτες μου έχουμε ολιστικό πρόγραμμα για τον αθλητισμό, το οποίο μετά τις εκλογές θα το θέσουμε στην διάθεση των δημοτικών αρχών που θα προκύψουν από τις επόμενες δημοτικές εκλογές και με την αμέριστη συμπαράστασή μου ως εκλεγμένος βουλευτής θα το υλοποιήσουμε.